Είμαστε ήδη συνδεδεμένοι με την ξεχωριστή παρουσία μας σήμερα με την κυρία Γεροβασίλη, την οποία και καλημερίζουμε. Καλημέρα και καλό μήνα, κυρία Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Άννου. Καλό μήνα σε εσάς, τους ακροατές σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Είναι και χαρά και τιμή για τον σταθμό μας να φιλοξενούμε ένα στέλεχος του επιπέδου σας. Έχω λάβει αυτές τις μέρες, κυρία Γεροβασίλη, πάρα πολλά ερωτήματα να σας υποβάλω. Θα χρειαζόμασταν ώρες να συζητάμε. Κωδικοποίησα τα πιο σημαντικά. Εσείς είστε έμπειροι πολιτικός, έχετε κάνει κυβερνητική εκπρόσωπος, αλλά τέτοιες συνομιλίες είναι για σας παιχνιδάκι. Δεν θα με παρεξηγούσατε όμως αν προκαταβολικά σας έλεγα να είναι συνοπτικές οι απαντήσεις για να προλάβουμε να απαντήσουμε σε όσα περισσότερα ερωτήματα έχουν θέσει κυρίως φίλοι μας και φίλοι σας ακροατές. Ξεκινάμε λοιπόν κατευθείαν με την επικαιρότητα, που δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά η υγειονομική κρίση και η συνέπειες της. Κύριε Γεροβασίλη, θέλω και με την ιδιότητα της πολιτικού, αλλά κυρίως και την ιδιότητα της γιατρού. Τη μια μέρα λέμε δόξα ο Θεός, την άλλη μέρα ξυπνάμε και λέμε βοήθα Παναγιά μου. Τη μια μέρα ανοίγουμε δραστηριότητες, την άλλη κλείνουμε κάτι άλλο. Τι γίνεται, είναι στραβός ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε, κύριε Υπουργέ? Κύριε Ιωάννου, διατυπώθηκε από επιφανείς επιστήμονες πρόσφατα ότι το lockdown ως μέθοδος και μάλιστα ως μοναδική μέθοδος αντιμετώπισης των ζητημάτων της πανδημίας δείχνει αδυναμία διαχείρισης της πανδημίας και των θεμάτων. Εντάξει, το lockdown προφανώς είναι ένα μέτρο. Ακολουθήθηκε το Μάρτιο που ήταν η πρώτη είσοδος του θέματος με μεγάλη υπευθυνότητα από την πλευρά των πολιτών και με στήριξη και από όλες τις πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης, σας θυμίζω. Αυτό είναι αλήθεια. Όμως, το lockdown δεν μπορεί να είναι μόνη λύση αν δεν υπάρχουν μέτρα τα οποία όντως κάνουν... δείχνουν ότι η κυβέρνηση ως κεντρικός διαχειριστής των θεμάτων βάζει μέτρα τα οποία έρχονται προληπτικά ούτως ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις της πανδημίας και η εξάπλωση. Δώστε μας μερικά παραδείγματα, τι εννοείτε? Το εξής, ότι στη χώρα μας, πρώτος, σας θυμίζω το άνοιγμα του τουρισμού το καλοκαίρι. Το άνοιγμα χωρίς ελέγχους. Αυτό σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή δεν λήφθηκε υπόψη ότι ήταν βέβαιο ότι θα έχουμε νέο κύμα πανδημίας μετά το άνοιγμα των συνόρων χωρίς ελέγχους. Θα μπορούσε να γίνει αυτό βεβαίως με ελέγχους. Αυτό θα σήμαινε και τόνωση της οικονομίας χωρίς ταυτόχρονη επικινδυνότητα που συνεπάγεται αυτή η ανεξέλεγκτη μετακίνηση πολιτών. Θα γλιτώναμε, όπως λέτε, το δεύτερο κύμα. Στη συνέχεια... θα έπρεπε να ελέγχονται οι μαζικοί χώροι ως φορείς υπερμετάδοσης συνεχώς και προληπτικά, ούτως ώστε να απομονώνονται εγκαίρως. Σας θυμίζω ότι στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν λύθηκε κανένα μέτρο. Σας θυμίζω τα σχολεία ως χώροι υπερσυγκέντρωσης ανοίγουν, κλείνουν χωρίς να μεταβάλλεται ούτε μία καρέκλα να μην μετακινείται. Επομένως, πώς είναι δυνατόν να μην αναπαραχθεί το θέμα? Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτά που επισημαίνετε. Ακριβώς, λοιπόν, επίσης, ο έλεγχος της πανδημίας κατά περιοχές θα μπορούσε να δίνει κατά τόπους ιδιαίτερα μέτρα, ούτως ώστε να μειώνονται και οι επιπτώσεις στην οικονομία, άρα και στην κοινωνία, σε κάθε τοπικό πληθυσμό, πράγμα το οποίο δεν μπήκε ποτέ στο μυαλό των κυβερνώντων. Και αυτό το οποίο λένε όλοι οι επιστήμονες από την αρχή της πανδημίας. Τεστ, τεστ, τεστ παντού. Μαζικά τεστ. Μαζικά τεστ. Αυτό όχι μόνο δεν έγινε, αλλά είδαμε και ένα μεγάλο διάστημα να μειώνονται τα τεστ που γίνονται στη χώρα και κατά συνέπεια να δείχνεται μικρότερος ο αριθμός των κρουσμάτων. Και τώρα έχουμε επενδύσει... Βλέπαμε το παράξενο... Δηλαδή βλέπαμε ότι ενώ ξέρουμε και είναι γνωστό παγκοσμίως το ποσοστό, ας πούμε, θνητότητας εξαιτίας του COVID-19, το ποσοστό στη χώρα μας ήταν πολύ αυξημένο. Αυτό τι σήμαινε, ότι είναι διαφορετικός ο ιός στην Ελλάδα?
Όχι, φυσικά. Σημαίνει ότι ενώ είχαμε πολλούς θανάτους, ο αριθμός των τεστ που είχαν γίνει ήταν πολύ κατώτερος των περιστάσεων. Δεν δείχναν την εικόνα δηλαδή της διασποράς στον πληθυσμό. Τη διασπορά στον πληθυσμό. Αυτό, αν δεν το ελέγξει η κυβέρνηση και κάνει μόνο lockdown, ανοίγει, κλείνει, το είπα και χθες σε μια συνέντευξή μου, δεν θέλει σιρορό η χώρα να ανοίγω κλείνει τη χώρα. Η χώρα χρειάζεται σαφές στρατηγικό σχέδιο αντιμετώπισης πανδημίας με ενίσχυση της οικονομίας, διότι καταραίουν οι αγρότες, οι επιχειρηματίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βλέπουμε τις περιοχές να διαλύεται με ό,τι συνεπάγεται για τη διάρκεια του κοινωνικού ιστού. Έχετε δίκιο. Το τελευταίο μάλιστα μήνα, κυρία Γεροβασίλη, επενδύσαμε όλοι στην εμβολιαστική εκστρατεία. Και πέρα από τα λάθη, τα όποια λάθη στην εμβολιαστική αυτή η εκστρατεία, με τα λιγοστά εμβολιαστικά κέντρα που ξεκινάει ο άλλος από το μακρινό χωριό στην Άρτα και στην Πρέβεζα για να φτάσουν στα κεντρικά νοσοκομεία, τελικά ξεπερνιόνται αυτά τα προβλήματα. Αποδείχθηκε ότι έχουμε ακόμα πιο έντονο πρόβλημα με την επάρκεια των εμβολίων. Αποδείχθηκε δηλαδή, όπως έχει υποθεί από πολλούς, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατώτερη των περιστάσεων, αφού το εμβόλιο από κοινωνικό αγαθό αποτελεί πλέον πεδίο κερδοσκοπίας. Τι γίνεται, θέλω το σχολείο σας αυτό, κυρία Υπουργέ. Κοιτάξτε, αφενός όπως το διατυπώσατε κύριε Ιωάννου, πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδείχθηκε, φαίνεται, κατώτερη των περιστάσεων στην κέραια αυτή χρονική συγκυρία, με δεδομένο ότι έγινε ισότιμος συνομιλητής εταιριών και ακόλουθος κάποιων business plan εταιριών. Εμείς ξέρετε ότι ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας έκανε έγκαιρα μία πρόταση, η οποία και χθες μάλιστα είχε συνομιλία με το Διευθυντή της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, για την ανάγκη η διεθνής κοινότητα να διαχειριστεί το εμβόλιο ως δημόσιο αγαθό και όχι να κρέμεται από τα business plan εταιριών, ούτως ώστε να εξασφαλιστούν οι πατέντες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να μπορέσει να παραχθεί μαζικά και να εμβολιαστεί όλος ο πληθυσμός, δηλαδή ταχύτερη παραγωγή και ταχύτερη εμβολιασμοί, με ισότιμη και καθολική πρόσβαση των πολιτών. Όπου υπήρξε απόλυτη ταύτιση των απόψεων βεβαίως και του Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Πρόταση την οποία, με συγχωρείτε κυρία Γεροβασίλη, ο Μητσοτάκης την ηρωνεύτηκε όμως αυτή την πρόταση, ο Πρωθυπουργός. Η πρόταση του Αλέξη του Τσίπρα βρήκε το Μητσοτάκη, ναι, να την αντιμετωπίζει με ειρωνία και λιδωρία, θα μου επιτρέψετε. Αντί να σκύψει πραγματικά και να είναι μία από τις φωνές στην Ευρώπη που διεκδικούν το δικαίωμα στην πρόσβαση στο εμβόλιο σε όλους, που είναι και σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδότησε την έρευνα, δηλαδή χρήματα των Ευρωπαίων πολιτών εννοούμε, χρηματοδοτήθηκε η έρευνα, πραγματικά οι επιστήμονες έκαναν το καθήκον τους, και από εκεί και μετά η Ευρώπη συνήψε συμβόλαια τα οποία δεν είδαμε ποτέ εξ ολοκλήρου στη δημοσιότητα με τις εταιρείες, που όμως δεν έβαζε το θέμα της πατέντας. Το ερώτημα στους πολίτες, κυρία Γεροβασίλη, το ερώτημα στους πολίτες είναι, θα προκάνουμε να εμβολιαστούμε? Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο δεν μπορώ να σας απαντήσω, όπως αντιλαμβάνεστε, με δεδομένο ότι τα εμβόλια δεν είναι αρκετά. Και επίσης σας θυμίζω ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης πριν 4 μέρες συζήτησή του υιοθέτησε την πρόταση του Αλέξη του Τσίπρα για την χρήση της πατέντας από την πλευρά ευρωπαϊκών μονάδων παραγωγής. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα, κυρία Υπουργέ. Πολλοί ισχυρίζονται, μεταξύ αυτών και εγώ, ότι οι ανέμελες μέρες της κυβέρνησης Μητσοτάκη φτάνουν στο τέλος τους και γι' αυτό υπάρχει μια προετοιμασία, το δείχνουν διάφορες πρωτοβουλίες, να διαφύγουν από αυτή τη δύσκολη θέση μέσω εκλογικού ευνηδιασμού μέσα στο 2021 και προτού ξεσπάσουν όλες οι αρνητικές συνέπειες της αποτυχίας στη διαχείριση της κρίσης και όχι μόνο, και κυρίως στην οικονομία. Τι λέτε γι' αυτό ως ΣΥΡΙΖΑ, τι λέτε ως ηγετική ομάδα στο ΣΥΡΙΖΑ? Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, θα προσπαθήσει να βρει χαραμάδα διαφυγής. Και βεβαίως
ένα σχέδιο το οποίο επεξεργάζονται. Θα ήταν εφόσον βεβαίως υπάρξει ένας μαζικός εμβολιασμός, να μπορέσει να δώσει μια καινούργια, ας πούμε, να πουλήσει ελπίδα ότι να τώρα εμβολιάζεται ο πληθυσμός, θα έχουμε και χρήματα στο μέλλον, δηλαδή από το 22 και μετά από το Ταμείο Ανάκαμψης, και να φτιάξει ένα success story το οποίο δεν διστάζει να κάνει ακόμα και την ώρα της μεγάλης κρίσης. Δηλαδή σας θυμίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε πολύ ικανοποιημένος από την πορεία των εμβολίων, λέγοντας ότι πάει καλά ο εμβολιασμός, ακριβώς προσπαθώντας να κτίσει αυτό το success story. Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι στη ζωή του κάθε συμπολίτη μας, και ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας ήδη πληρώνει τις επιπτώσεις της μη ορθής διαχείρισης του ζητήματος της πανδημίας. Σας θυμίζω ότι λιδωρήθηκε επίσης η πρότασή μας για άμεση επιχορήγηση των επιχειρήσεων προκειμένου να ανταπεξέλθουν και στα πάγια έξοδά τους, αλλά και να κρατηθούν όρθιες μέχρι το τέλος αυτής της περιπέτειας. Επίσης αντιμετωπίστηκε με ειρωνία η θα θυμάστε, δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα και τέτοια. Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει άρει όλους τους περιορισμούς, που η Ευρωπαϊκή Ένωση προτρύνει τις κυβερνήσεις να επιδοτήσουν, να επιχορηγήσουν τις επιχειρήσεις και όχι να τις δανειοδοτήσουν, δηλαδή να μην είναι επιστρεπτέα προκαταβολή, αλλά μη επιστρεπτέα προκαταβολή. Έχετε δίκιο, πράγματι αυτό. Το οποίο το θυμήθηκε προχθές ο κ. Μητσοτάκης και το ανέφερε, και ότι θα κινηθεί, δηλαδή τόσους μήνες μετά, την ώρα που και εσείς το βιώνετε και εγώ το βιώνω στην περιοχή μου, στην Άρτα, τα ίδια προβλήματα έχουμε, που καταραίει η οικονομία, όπως ξέρετε, και μέσω, ας πούμε, της μη στήριξης της αγροτικής παραγωγής και βεβαίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που εκατοντάδες επιχειρήσεις θα υποχρεωθούν να βάλουν λουκέτα. Όμως, κυρία βουλευτά, ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, έχει το δικό του σχεδιασμό. Απέναντι όμως σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο των προώρων εκλογών, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δείχνει ακόμη να έχει βρει τα πατήματά του, ενώ ακόμη εισπράττουμε ότι υπάρχει μια ισοστρέφεια, ότι δεν έχουν επιτευχθεί ακόμα οι απαραίτητες εσωκομματικές ισορροπίες. Παίρνονται λάθος πρωτοβουλίες που θολώνουν την εικόνα σας. Παραδείγματος χάρη, το κείμενο για τον Κοφοντίνα, σας λέω ότι έχει δημιουργήσει κάποια λαθεμένη εικόνα. Και δίνουν τη δυνατότητα να σας προβοκάρουν και γι' αυτό. Υπάρχουν κάποιες κακές συμπεριφορές τελεχών σας. Αναφέρομαι, παραδείγματος χάρη, στον κύριο Πολάκη. Και κυρίως θα ήθελα να σας πω αυτό, ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις, και δεν στέκομαι στην πρόθεση ψήφου, υπάρχει μια άποψη του κόσμου ότι δεν είναι θετική η αντιπολίτευσή σας. Πρόσφατη, προχθές, το 75% δείχνει αρνητικά την αξιωματική αντιπολίτευση. Πώς βλέπετε αυτά τα στοιχεία? Ξέρω ότι έχετε μια άλλη άποψη για τις έρευνες. Θα σας πω και γι' αυτό. Αφενός να μιλήσουμε για την δική μας αδυναμία, να είμαστε, ώστε οι απόψεις μας, οι θέσεις μας, οι προτάσεις που κάνουμε και η κριτική που ασκούμε στην κυβέρνηση να μην φτάνει ικανοποιητικά προς την κοινωνία. Αυτό εκ των πραγμάτων δημιουργείται εξαιτίας και του περιορισμού της φυσικής επικοινωνίας, δηλαδή το να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας και να συνομιλήσουμε, και βεβαίως από ένα τεράστιο κλοιό μέσων μαζικής επικοινωνίας, χρηματοδοτούμενα κατευθείαν από το Μαξίμου, όπως αποκαλύφθηκε, σε πολλές λίστες, πέτσα κλπ, τα οποία πραγματικά μπλοκάρουν την ενημέρωση των πολιτών. Έχετε δίκιο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δυσκολία να ενημερώσουμε τους πολίτες εν μέσω πανδημίας. Και έχετε δίκιο, ναι, θα πρέπει να φροντίσουμε τα εργαλεία μας και η φωνή μας να φτάσει στους πολίτες όσο χρειάζεται, για να είναι ενημερωμένοι και στη συνέχεια οι ίδιοι θα κρίνουν. Βεβαίως, επίσης, επειδή βρεθήκαμε μετά τις εκλογές, είχε ξεκινήσει διαδικασία διεύρυνσης και μετασχηματισμού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ούτως ώστε πραγματικά να είμαστε ένα κόμμα μέσα από την κοινωνία. Μια διαδικασία που ξεκίνησε, σας θυμίζω, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ωστόσο, αμέσως μετά ήρθε η πανδημία και όλη αυτή η πορεία ανακόπηκε, όπως και η πορεία προς το συνέδριό μας.
πραγματικά πολλές φορές σαν αυτές που περιγράφετε υπάρχουν κινήσεις ή διαφορετικές απόψεις και πρωτοβουλίες λαθεμένες οι οποίες αντί να εκφραστούν στα συλλογικά όργανα προκειμένου να υπάρχει η απαραίτητη σύνθεση όπως γίνεται σε κάθε δημοκρατικό κόμμα που περιέχει εκ των πραγμάτων και διαφορετικές απόψεις. Σας θυμίζω δεν υπάρχει κανένα τέτοιο κόμμα που να μην έχει διαφορετικές αντιλήψεις. Δείτε παραδείγματος χάρη Νέα Δημοκρατία και πόσο έρμιο γίνεται ο Πρωθυπουργός στις στάσεις. Σας θυμίζω παραδείγματος χάρη του κυρίου Σαμάρα. Ακριβώς. Θα πούμε παρακάτω γι' αυτό. Αυτές οι διαφορετικές απόψεις να εκφράζονται με κάποια κείμενα στη δημοσιότητα, η οποία κατά την άποψή μου, ναι, βεβαίως είναι μια συμπεριφορά η οποία δεν θα πρέπει να είναι επιλογή, αλλά είμαστε εδώ σε αυτό το κόμμα για να υλοποιήσουμε ομόφωνες αποφάσεις. Κυρία Γεροβασίλη, το διακύβευμα των πρόωρων εκλογών. Και κλείνω, επειδή μου βάλατε το θέμα και των δημοσκοπήσεων, θα σας πω ένα παράδειγμα. Σήμερα έρχεται ο νόμος ο καινούργιος νόμος για τα πανεπιστήμια. Κυρίας Κεραμέως για τα πανεπιστήμια. Έγινε μια δημοσκόπηση, η οποία τι λέει, ρωτάει τους πολίτες αν θέλουν αστυνόμευση στα πανεπιστήμια. Είμαι βέβαιη ότι πολλοί συμπολίτες μας τη λέξη αστυνόμευση την υιοθετούν ως φύλαξη. Δηλαδή ως μια παραπάνω φύλαξη σε πανεπιστήμια τα οποία ενδεχομένως αντιμετωπίζουν κάποια ζητήματα παραβατικών συμπεριφορών. Και έτσι εμφανίζεται ένα τερατώδες νούμερο να συμφωνεί. Ας πούμε το ερώτημα θα έπρεπε να είναι αν θέλουν αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο η οποία θα παρακολουθεί, η οποία θα έχει το δικαίωμα να συλλαμβάνει τους φοιτητές, η οποία θα στείλει κάμερες και θα παρακολουθεί το κάθε βήμα των παιδιών των Ελλήνων πολιτών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και θα παρακολουθεί η αστυνομία να αντιγράφουν στις εξετάσεις. Φερρυπίν. Ναι, ναι. Είμαι βέβαιη ότι αν υπήρχε η πλήρης ενημέρωση το τι σήμαινε στο συγκεκριμένο ερώτημα αστυνόμευση, οι Έλληνες πολίτες δεν θα έλεγαν ποτέ ότι τα παιδιά τους είναι ο εσωτερικός εχθρός στη χώρα. Μιλάτε δηλαδή για τις μεθόδους των δημοσκοπήσεων και τις τεχνικές που χρησιμοποιούν. Και οι ερωτήσεις, αντί να είναι ερωτήσεις οι οποίες αποτυπώνουν την κοινή γνώμη, συνήθως είναι ερωτήσεις χειραγώγησης. Έχετε δίκιο. Έλεγα λοιπόν πριν, κυρία Γεροβασίλη, ότι το διακύβευμα των πρόωρων εκλογών επιβάλλει, και εσείς θα μας πείτε αν είναι εφικτό, οι προοδευτικές δυνάμεις να διαμορφώσουν μια εναλλακτική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης. Βλέπετε κάτι τέτοιο να γίνεται ή απλά έχουμε πετάξει αυτό το σύνθημα που είναι κενό περιεχομένου περί προοδευτικής διακυβέρνησης και θα ήθελα μετά να το βάλουμε και αυτό και σε επίπεδο θεσμών, σε επίπεδο αυτοδιοίκησης που ξέρω ότι είναι ένας προνομιακός χώρος για να κουβεντιάσω μαζί σας. Κύριε Ιωάννου, είστε πολύ έμπειρος αυτοδιοικητικός. Για πολλά χρόνια υπηρετήσατε την τοπική αυτοδιοίκηση και βεβαίως δεν ξεχνώ ότι και γνωριστήκαμε κάποια εποχή που υπήρχε σύμπλευση τότε του Συνασπισμού και του ΠΑΣΟΚ στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Ακριβώς. Μπορούμε να ξαναδούμε κάτι τέτοιο, κυρία Υπουργέ. Τότε, λοιπόν. Αργότερα βεβαίως τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά λόγω πολιτικών διαφοροποιήσεων. Ωστόσο, σήμερα νομίζω ότι η χώρα έχει ανάγκη από διέξοδο, δηλαδή πρέπει ο φόβος, η αγωνία, η ανασφάλεια των πολιτών να μετατραπεί σε ελπίδα. Σε ελπίδα την οποία μπορεί να δώσουν μόνο οι προοδευτικές δυνάμεις αυτού του τόπου, εφόσον εμφανίσουν βεβαίως και συζητήσουν με την κοινωνία ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προοδευτικής διακυβέρνησης. Και σε αυτό το διάλογο και σε αυτή τη συζήτηση χωρούν όλοι οι προοδευτικοί πολίτες και βεβαίως και οι προοδευτικές δυνάμεις του τόπου. Βλέπετε αυτό κάτι είναι τέτοιο? Είναι η απέστησή μας και αυτή θα είναι η προσπάθεια που θα εντείνουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση πλατιά στην κοινωνία. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες και τις επανενεργοποίησεις των κομματικών μας οργανώσεων ανά περιοχές, ούτως ώστε να μπορέσουμε
πραγματικά με μαζικούς φορείς, με σωματεία, με φορείς, με αυτοδιοίκηση να συζητήσουμε τα μεγάλα ζητήματα. Νομίζω ότι δεν μπορεί να, με μια κυβέρνηση η οποία βρίσκεται σε έναν αυταρχικό κατήφορο και η οποία βρήκε την υγειονομική κρίση ως ευκαιρία για να νομοθετήσει και για να ισχύσουν νόμοι οι οποίοι διαλύουν ό,τι κτίστηκε τα τελευταία χρόνια μετά τη μεταπολίτευση στη χώρα, θεωρώντας τα ως αναχρονιστικά, θεωρεί αναχρονιστική τη δημοκρατία, την εμβάθυνση της δημοκρατίας, τα δικαιώματα των πολιτών, τα οποία βεβαίως πλήττονται καθημερινώς, όχι επαναλαμβάνω εξαιτίας της πανδημίας, αλλά εξαιτίας του ότι βρήκε η κυβέρνηση αυτή ως ευκαιρία την πανδημία για να περάσει τα σχέδιά της. Κύριε Γιώργο Βασίλη, θα μείνω για λίγο στην αυτοδιοίκηση, στην οποία έχουμε πέρα από τις αλλαγές της πολιτικής ηγεσίας, είχαμε προχθές και το νέο εκλογικό σύστημα, που βεβαίως ήταν προεκλογική εξαγγελία της κυβέρνησης. Αλλά εδώ πλέον αλλάζουν πολλά πράγματα, καθώς η κυβέρνηση αποφεύγει να δει τα μεγάλα ζητήματα της αυτοδιοίκησης, που είναι ο κώδικας, που είναι οι αρμοδιότητες, και ως συνήθως πηγαίνουμε στις αλλαγές των εκλογικών νόμων. Δεν ήθελα να σας κάνω μια ειλικρινή ερώτηση, επειδή πράγματι είστε και άνθρωπος της αυτοδιοίκησης. Σας απασχολεί ότι στην Ήπειρό μας, στην Πρέβεζα, στην Άρτα, παντού υπάρχει απόλυτη κυριαρχία στους θεσμούς της αυτοδιοίκησης από τη Νέα Δημοκρατία? Έχουμε έναν Καχρημάνη παντοδύναμο, και από τους 18 δήμους στην Ήπειρο, οι 14 ελέγχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Σας απασχολεί ως κόμμα? Σκέφτεστε να πάρετε κάποια πρωτοβουλία? Βεβαίως μας απασχολεί. Βεβαίως μας απασχολεί και ένα μεγάλο ζήτημα και μία από τις δικές μας αδυναμίες αρκετά χρόνια να παρέμβουμε αποφασιστικά στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και βεβαίως είδαμε ναι να ενισχύονται οι δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας στην αυτοδιοίκηση τα τελευταία χρόνια, σχεδόν ελέγχει όλο τον ιστό της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν είναι πραγματικά ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και έχουμε ήδη ξεκινήσει το διάλογο. Όπως είπατε βεβαίως και εσείς, έρχεται σήμερα, εμείς δώσαμε μία διέξοδο, ποια ήταν η απλή αναλογική την οποία νομοθετήσαμε στα χρόνια της δικής μας διακυβέρνησης. Ήταν ένα πραγματικό δημοκρατικό βήμα και ένας που δημιουργούσε ένα χώρο συνενέσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη τις συνενέσεις και αυτό κατοχυρωνόταν και μέσω της απλής αναλογικής. Μένει να αποδειχτεί αυτό, γιατί δεν άφησαν τον νόμο να εφαρμοστεί, κυρία Υπουργέ, δεν τον άφησαν. Ο νόμος δεν θα το... Η Νέα Δημοκρατία προφανώς αντιπολιτεύτηκε τότε και τον νόμο, δηλώνοντας σαφώς ότι είναι υπέρ πλειοψηφικών συστημάτων στο όνομα της δίθεν κυβερνησιμότητας. Ωστόσο και εσείς, κύριε Ιωάννου, και εγώ που ήμουν πολλά χρόνια δημοτική σύμβουλος, θυμάμαι ότι στο δικό μας Δήμο, στο Δήμο Αρταίων, κάνοντας μια αναδρομή προς τα πίσω, είδα ότι περίπου και στα χρόνια που ήμουνα και εγώ επικεφαλής αντιπολίτευσης, οι αποφάσεις, οι ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σε διάρκεια πολλών ετών ξεπερνούσαν το 90%. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει το πεδίο δόξης λαμπρών για τις συνενέσεις. Συνενέσεις και συνεργασίες, βέβαια. Σε μια πολιτική κατεύθυνση, βεβαίως. Άρα, στην κατεύθυνση την προοδευτική, προφανώς μπορούν και πρέπει να υπάρχουν συνενέσεις. Έρχεται λοιπόν τώρα ένας νόμος που ετοιμάζει ο κύριος Βορύδης, ως νέος Υπουργός Εσωτερικών, έχει προαναγγελθεί και από παλιότερα, για την κατάργηση της απλής αναλογικής, και σας θυμίζω για σημαντικούς τομείς, δηλαδή όπως σας θυμίζω στα τοπικά συμβούλια, ο νόμος αυτός έδινε πραγματικά και για πρώτη φορά αρμοδιότητες. Δηλαδή να μπορούν και μικρές κοινότητες και μικρές δημοτικές ενότητες να μιλήσουν και να διαχειριστούν τα ζητήματα της ζωής τους. Αυτό είναι το πρώτο που θα καταργήσει ο νόμος που θα έρθει από τον κύριο Βορύδη.
Τα είπαμε αυτά, κυρία Υπουργέ, επειδή έχω μόνο 2 λεπτά στην διάθεσή μου. Ήθελα ένα καθοριστικό ερώτημα και με αυτό να κλείσουμε. Είστε διατηρημένο ως κόμμα, είστε το μεγάλο κόμμα πλέον στον χώρο της προοδευτικής παράταξης. Αυτό δείχνουν όλα τα στοιχεία. Είστε διατηρημένοι να πάρετε κάποια πρωτοβουλία, ώστε πράγματι οι δυνάμεις οι προοδευτικές να ανταμώσουν στο επίπεδο της αυτοδιοίκησης από τώρα, γιατί αυτά δεν θα κάνουμε εκλογικά σχήματα ένα μήνα πριν από τις επόμενες εκλογές. Είστε ήδη σε μια εσωτερική διαδικασία διαλόγου ως κόμμα. Αυτό το έχετε ως ένα από τα πρώτα θέματα. Είναι μία από τις μεγάλες αιχμές του και του εσωκομματικού μας διαλόγου. Σε λίγες μέρες, εκτιμώ περίπου μετά από μία εβδομάδα, θα είναι στη δημοσιότητα και το σχέδιο θέσεων, των προγραμματικών θέσεων, για να διευκρινίσω, όχι εκλογικό πρόγραμμα. Συμφωνώ. Με βάση τις θέσεις και με αυτά. Με αυτό το κείμενο, το οποίο θα είναι έτοιμο περίπου σε μία εβδομάδα στη δημοσιότητα, θα εκκινήσουμε έναν ευρύ διάλογο στην ελληνική κοινωνία και πάνω σε αυτό, πάνω σε προγραμματικές θέσεις, θα δημιουργηθούν οι απαραίτητες συγκλήσεις. Όπως σας είπα, απευθυνόμαστε στις δυνάμεις από το προοδευτικό κέντρο μέχρι και την αριστερά και τον προοδευτικό κόσμο, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτή τη λέλαπα των επιλογών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η κυρία Υπουργέ, θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω. Λυπάμαι που είχαμε και άλλα θέματα. Δεν προλάβουμε να μιλήσουμε για τους αγρότες της περιοχής που ταλαιπωρούνται. Ευχαριστώ, κύριε Ιωάννα, να αναλύσουμε όλα τα θέματα. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την χαρά και την τιμή που μας κάνατε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Ξέρετε ότι σας εκτιμώ και προσωπικά και πολιτικά. Να είστε καλά. Καλή χρονιά και καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Γεια σας.